Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Εγκεφαλικά νεκρή είναι 17χρονη κοπέλα που εδώ και εβδομάδες νοσηλευόταν στο Βενιζέλιο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου μετά από αλλεργικό σοκ που υπέστη σε ξενοδοχείο στην Αμουδάρα. Την είδηση επιβεβαίωσε ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου. Δυσάρεστα είναι τα νέα που έρχονται από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εδώ και αρκετές ημέρες νοσηλευόταν η 17χρονη μαθήτρια που υπέστη αλλεργικό σοκ ενώ βρισκόταν σε ξενοδοχείο στην Αμουδάρα. Σύμφωνα με τα όσα επιβεβαίωσε σήμερα ο διευθυντής της μονάδας εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου, τα τεστ τα οποία προβλήθηκε 17χρονη μαθήτρια προκειμένου οι γιατροί να διαπιστώσουν την εγκεφαλική της λειτουργία ολοκληρώθηκαν και δυστυχώς έδειξαν ότι η μαθήτρια είναι εγκεφαλικά νεκρή. Όλες αυτές τις ημέρες οι γονείς, οι γιατροί και όσοι έζησαν από κοντά την περιπέτεια της μαθήτριας περίμεναν να συμβεί ένα θαύμα. Ωστόσο, όπως έδειξαν τα τεστ, η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη. Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Δευτέρα την Ιαπωνία, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 48, όπως επιβεβαίωσε το Αρχηγείο Καταστροφών στην Ομαρχία Ισικάουα, η οποία ήταν το επίκεντρο του μεγάλου σεισμού των 7,6 Ρίχτερ. Στον απόϊχο του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,6 βαθμών που ταρακούνησε την Ιαπωνία, τα social media γέμισαν με απόκοσμες σκηνές, με εκατοντάδες κοράκια να συγκεντρώνονται πάνω σε κτίρια στη Φουκουόκα. Η ασυνήθιστη συμπεριφορά των κορακιών, που συγκεντρώνονται σε μεγάλους αριθμούς και φωνάζουν δυνατά πάνω σε κτίρια, έχει προκαλέσει εικασίες σχετικά με την ευαισθησία των ζώων πριν και μετά από σεισμούς αλλά και τσουνάμι. Ενώ οι επιστήμονες συχνά μελετούν τέτοιες συμπεριφορές, δεν έχουν καταλήξει οριακά συμπεράσματα. Παρ' όλα αυτά, οι εικόνες αυτές λειτουργούν ως ένα απόκοσμο σκηνικό για αυτά που θα ακολουθήσουν, όπως λένε όσοι κατέγραψαν τα σμήνη των πουλιών. Τα social media έχουν γεμίσει και με αφιερώματα στα μεγαλύτερα τσουνάμι που έχουν πλήξει την ανθρωπότητα και μάλιστα τα συγκρίνουν όσον αφορά στο ύψος των κυμάτων με μνημεία που έχουν το μεγαλύτερο ύψος στον κόσμο. Οι ισχυρές πάντως πολυάριθμες σεισμικές δονήσεις που έπληξαν χθες Δευτέρα 1η Ιανουαρίου του 2024 την κεντρική Ιαπωνία στήχησαν τη ζωή σε πάνω από 48 ανθρώπους σύμφωνα με το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο NHK, επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες και σοβαρές ζημιές. Πάντως το τσουνάμι που εκδηλώθηκε μετά το ισχυρότερο σεισμό τελικά ήταν ευτυχώς αδύναμο. Το επίπεδο κινδύνου τσουνάμι κατόπιν μειώθηκε και όλες οι προειδοποιήσεις ανακοινώθηκαν εν τέλει από την GMA πως έρονται στις 3 το πρωί ώρα Ελλάδος. Συναγερμό σήμανε στο αεροδρόμιο Χανέντο του Τόκιο το βράδυ της Τρίτης όταν ένα αεροπλάνο της Japan Airlines στυλίχθηκε στις φλόγες κατά την προσγείωσή του. Ο απολογισμός μέχρι τώρα είναι 5 νεκροί, ενώ περίπου 367 άτομα απομακρύνθηκαν εγκαίρως και ασφαλείς. Μία ημέρα μετά το σεισμό Μαμού των 7,6 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, όσοι βρέθηκαν στο αεροδρόμιο του Τόκιο έπαθαν σοκ από τις εικόνες που είδαν να εκτελήσονται στα μάτια τους με ένα αεροπλάνο των Ιαπωνικών Αερογραμμών με 379 επιβαίνοντες να συγκρούνται την ώρα της προσγείωσης με ένα αεροσκάφος της Ιαπωνικής Ακτοφυλακής και να τυλίγεται στις φλόγες. Τα όσα ακολούθησαν είναι εξίσου εντυπωσιακά, αν λάβει κανείς υπόψη του και τις εικόνες που βλέπουν το φως, με τους επιβάτες να βρίσκονται μέσα στο αεροπλάνο πυγμένοι στους καπνούς. Το πλήρωμα της Japan Airlines έδρασε άμεσα, όπως και τα σωστικά συνεργεία που έσπευσαν στο αεροπλάνο, το οποίο ήταν στην κυριολεξία μια φλεγόμενη μπάλα. Οι ειδικές τσουλήθρες άνοιξαν αμέσως και από το Α350 βγήκαν σόι και 379 επιβαίνοντες σε αυτό. Ωστόσο, έχασαν τη ζωή τους 5 μέλη της Ιαπωνικής Ακτοφυλακής από το άλλο αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 6 άτομα. Σόος είναι μόνο ο πιλότος, ο οποίος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι από το Airbus υπάρχουν 17 τραυματίες. Στο γραφείο του στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας βρέθηκε σήμερα ο νέος Περιφερειάρχης Δημήτρης Κουρέτας και οι αντιπεριφερειάρχες του. Στα γραφεία του στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας στη Λάρισα μεταφέρθηκε από σήμερα ο νέος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας. Ο ίδιος ευχήθηκε καλή χρονιά σε όλο τον κόσμο και ανέφερε ότι από εδώ και στο εξής η νέα Περιφερειακή Αρχή έχει πολλή δουλειά μπροστά της. Τυπικά η ανάληψη γίνεται από σήμερα. Θα τα λέμε αναλυτικά συχνά, όχι πάρα πολύ συχνά, αν ξέρετε, γιατί υπάρχει πάρα πολλή δουλειά και θα πρέπει να γίνεται δουλειά και θα τα λέμε έτσι όταν θα γίνονται κάποια πράγματα. Δεν έχω κάτι άλλο, το γραφείο πάνω ετοιμάζεται και στην Θεοφράστο επίσης θα είναι λειτουργικό σε λίγες ώρες, όπως και εδώ. Οπότε όλα καλά. Αναφερόμενος στα αισθήματα που τον κυριεύουν, ο κύριος Κουρέτας τόνισε ότι στη ζωή του έχει κάνει πολλές αλλαγές και σύντομα θα συνηθίσει και το νέο του ρόλο. Έχω κάνει τόσες αλλαγές σε χώρους στη ζωή μου, σε πάρα πολλά περιβάλλοντα. Οπότε όταν κανείς πηγαίνει σε ένα καινούργιο περιβάλλον, ανακαλεί τις περιόδους όπως που έκανε αλλαγή στο χώρο, στην εργασιακή του κατάσταση. Είναι ένα καινούριο, ας πούμε,
κομμάτι της ζωής μου. Πιστεύω ότι πολύ, είμαι και πάρα πολύ ευπροσάρμοσος άνθρωπος. Πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα είναι όλα όπως πρέπει να είναι. Ο ίδιος ανέφερε ότι στα γραφεία της περιφέρειας σήμερα βρέθηκαν και αντιπεριφερειάρχες, προκειμένου να υπογράψουν και να αναλάβουν το έργο τους. Σύσκεψη εργασίας με συμβούλους και αντιδημάρχους και στη συνέχεια ενημέρωση στους δημοσιογράφους παρήχε σήμερα το πρωί από το Δημαρχείο ο νέος Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος. Ανέλαβε και επίσημα σήμερα τα καθήκοντά του ο νέος Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, ο οποίος εγκαταστάθηκε στο γραφείο του στο Δημαρχείο της Λάρισας. Με αφορμή την έναρξη της νέας θητείας της Δημοτικής Αρχής, ο κύριος Μαμάκος προέβησε δηλώσεις από την Ίωνος Δραγούμη, τονίζοντας πως το επόμενο διάστημα έργο της Δημοτικής Αρχής θα αποτελέσει πραγματική αποτύπωση της εικόνας του Δήμου. Καταρχάς, θέλω να ευχηθώ σε όλες και όλους καλή χρονιά με προσωπική και οικογενειακή ευτυχία και υγεία. Το 2024 είναι ένα έτος με προσδοκίες για όλους και ιδιαίτερα για εμάς και τους συνεργάτες μου. Ένα έτος με ιδιαίτερη σημειολογία που δημιουργεί πολλές ευθύνες οι οποίες απορρέουν από την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι συμπολίτες μας. Είναι μια πενταετία πολλής δουλειάς, μεγάλης προσπάθειας για να κάνουμε αυτό που έχουμε και προεκλογικά εξαγγείλει, έναν Δήμο ανθεκτικό, σύγχρονο, ασφαλή, με ισόρροπη ανάπτυξη. Ο ίδιος αναφέρθηκε στις προτεραιότητές του, ενώ όπως είπε, σύσσωμη η Δημοτική Αρχή είναι έτοιμη να εργαστεί για αυτά που δεσμεύτηκε. Το επόμενο διάστημα, με γοργούς ρυθμούς, θα προχωρήσουμε στην αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης του Δήμου σε όλα τα επίπεδα. Στην οικονομική κατάσταση, στις ελλείψεις, στις αναγκαιότητες των έργων και βάσει αυτής της αποτύπωσης θα γίνουν και οι δικές μας ιεραρχήσεις προτεραιοτήτων. Η καθαριότητα, το κυκλοφοριακό, η στάθμιση είναι βασικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά. Εγώ ευελπιστώ σε μια πολύ στενή συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της πόλης μας, ούτως ώστε να παρέχουμε την πληρέστερη δυνατή πληροφόρηση των πολιτών. Σας εύχομαι και πάλι καλή χρονιά με υγεία. Να σημειωθεί ότι σήμερα νωρίς το πρωί ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος είχε συνάντηση εργασίας με τους εντεταλμένους συμβούλους και τους αντιδημάρχους στο Δημαρχείο της πόλης. Στο ίδιο μήκος κύματος ανέλαβε σήμερα τα καθήκοντά της και η Αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, που βρέθηκε σήμερα στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και προχώρησε στις πρώτες της δηλώσεις στην τηλεοπτική κάμερα. Ανάληψη καθηκόντων για τη νέα Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας στην κυρία Άννα Παπαδημητρίου μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου. Με αφορμή και την ορκομοσία πριν από λίγο διάστημα της νέας Περιφερειακής Αρχής, η ίδια υπόσχεται πως θα διαθέσει τις δυνάμεις της για την εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου. Επισήμανε ότι τα καθήκοντά της ασκούνται με διαφάνεια, με ρολιψία, αντικειμενικότητα και πάνω απ' όλα υπακοή στους νόμους και στο Σύνταγμα. Θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, τόνισε χαρακτηριστικά, για να αποκατασταθεί η αξιοπιστία της Διοικητικής Περιφέρειας Μαγνησίας και Βορείων Σποράνων στους πολίτες. Καλημέρα και καλή χρονιά εύχομαι σε εσάς και στους τηλεθεατές μας. Επειδή αναλαμβάνω σήμερα τα καθήκοντά μου, είμαι εδώ για να μιλήσουμε μαζί και να σας πω ότι ξεκινάμε από σήμερα τη δουλειά και τις νέες μας υποχρεώσεις στην περιφέρεια Μαγνησίας και Σποράδων και σκοπεύουμε να δουλέψουμε ώστε να βρούμε λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Η κυρία Παπαδημητρίου ανέλαβε λοιπόν καθήκοντα χωρικής αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Βορείων Σποράδων από την 1η Ιανουαρίου. Ως πλειοψηφούσα σε ψήφους με το συνδυασμό πρωτοβουλία του κ. Δημήτρη Κουρέτα για τη Μαγνησία στις περιφερειακές εκλογές. Περίπου 100.000 εργαζόμενοι αναμένεται να δουν αυξήσεις τους μισθούς τους κατά 10% το 2024 με το ξεπάγωμα των τριετιών, το οποίο έρχεται μετά από 12 χρόνια. Οι τριετίες ισχύουν για τους εργαζόμενους που πληρώνονται με το κατώτατο μισθό, τόσο για τους πλήρως όσο και για τους μερικά αποσχολούμενους κατά αναλογία. Το σενάριο είναι μια αύξηση τουλάχιστον κατά 5,2%. Σύμφωνα με τους εργατολόγους, όταν επισημαίνουν για εισαγωγικό κατώτατο μισθό, εννοούν όπως λένε αυτόν που είναι για 0 τριετίες. Αυτό σήμερα είναι στα 780 ευρώ μεικτά και θα πάει, όπως επισημαίνεται, να έχουμε αύξηση 5,2% στα 821 μεικτά, δηλαδή καθαρά θα πάει από τα 670 ευρώ στα 700 ευρώ. Πάνω σε αυτόν μπαίνουν και οι τριετίες, οι οποίες παράλληλα πάγωσαν από προχθές. Εκείνο το οποίο εφιστούμε και συζητούμε από την κυβέρνηση να το δει είναι ότι τα χρήματα όλα αυτά τα οποία θα δοθούν σε όλους τους συναδέλφους μας οι οποίοι θα ξεκινήσουν δεν θα πρέπει να έχουν άσχημη περίοδο υπό την έννοια ότι δεν θα πρέπει τα χρήματα αυτά να εξανεμιστούν διότι οι αυξήσεις που υπάρχουν έξω έχουν δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Θέλουμε να υπάρχει συγκράτηση σε όλα
και ταυτόχρονα άνοδο στις μισθούς και στις αυξήσεις όλων των εργαζομένων. Θεωρούμε ότι είναι ένα κομμάτι στο οποίο έγινε ένα μικρό βήμα, αλλά ταυτόχρονα τα βήματα τα οποία υπάρχουν είναι πολλά και πρέπει να γίνουν. Πρέπει να υπάρχει και αύξηση του κατώτατου μισθού και ταυτόχρονα να υπάρχει ξεπάγωμα για πλήρη ξεπάγωμα όλων των τριετιών, με αποτέλεσμα όλοι οι συναδέλφοι μας να δούνε πραγματικά χρήματα, γιατί οι υποχρεώσεις τρέχουν για όλο τον κόσμο. Ευελπιστώ ότι θα εισακουστούμε και ευελπιστώ ταυτόχρονα ότι θα πρέπει να γίνουν τα κατάλληλα βήματα από όλους για να μπορέσει να υπάρχει κίνητρο στην αγορά εργασίας. Επίσης θα πρέπει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να δει και το γεγονός ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν και άλλες θέσεις εργασίας και να μην φτάνουμε στο σημείο να διώχνουμε τα παιδιά μας. Θέλουμε τα παιδιά μας να παραμένουν εδώ, θέλουμε όλα τα νέα παιδιά τα οποία ξεκινάνε να βρίσκονται εδώ και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει μέσα στην αγορά εργασίας να υπάρχουν σωστές συνθήκες. Από την 1η-1η-24 ξεκίνησε να τρέχει ξανά και η πολυετία που ήταν παγωμένη από τον Φεβρουάριο του 2012. Αυτό σημαίνει ότι πλέον μετράει η προϋπηρεσία και ανάλογα καθένας που πιάνει την επόμενη τριετία θα βλέπει και μία αύξηση. Σχετικά με τους συνταξιούχους που δεν πήραν αύξηση, υπογραμμίζεται ότι υπάρχουν περίπου 550.000 οι οποίοι έχουν ακόμη τόσο μεγάλη προσωπική διαφορά που δεν βλέπουν αύξηση. Όμως υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είχαν προσωπική διαφορά, αλλά δεν είδαν αύξηση λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης. Ως κοροϊδία θεωρούν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης οι υπάλληλοι του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σχετικά με την αύξηση των εισοδημάτων τους. Ως πυροτέχνημα της κυβέρνησης χαρακτηρίζουν οι εργαζόμενοι του δημοσίου τομέα το μέτρο για την αύξηση των μισθών μετά από τόσα συνεχόμενα χρόνια εξαθλίωσης και περικοπών στους μισθούς. Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, η κατάσταση με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό δυσκολεύει την καθημερινότητα των πολιτών, ενώ κοροϊδία θεωρεί και ο ίδιος το ξεπάγωμα των τριετιών. Καταρχήν να ευχηθούμε χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους τους τηλεθεατές. Αυτή τη νέα χρονιά η κυβέρνηση ανακοίνωσε, υποτίθεται, αυξήσεις τόσο σε δημόσιους υπαλλήλους όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Πρέπει να πούμε ότι σε σχέση με αυτή την κατάσταση στην οποία βιώνουν οι εργαζόμενοι είναι άλλο ένα πυροτέχνημα. Δηλαδή μιλάμε για τους δημόσιους υπαλλήλους ουσιαστικά 60-70 ευρώ το μήνα αύξηση, όταν έχουν απολέσει τα τελευταία χρόνια, όλη αυτή την περίοδο με τις κρίσεις, 40% του εισόδηματός του. Όταν έχει πέσει ο μέσος μισθός στον δημόσιο τομέα κατά 25% τουλάχιστον 100%, με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί τα τελευταία χρόνια. Άρα, και αν λάβουμε υπόψη και την κατάσταση στην οποία επικρατεί συνολικά στη ζωή μας με το κύμα ακρίβειας και όλα αυτά, καταλαβαίνουμε για το τι είδους αυξήσεις και το σε ποιες ανάγκες απαντούν αυτά τα ελάχιστα τα οποία, όπως το λένε, έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση. Αντίστοιχη κατάσταση, κυρίως πάνω από για τον ιδιωτικό τομέα, που είναι άλλη μια μεγάλη κοροϊδία. Λοιπόν, έχουμε ακούσει τώρα ότι ξεπαγώνουν τριετίες. Αυτό που θα συμβεί στην πράξη, γιατί είναι και πάρα πολλοί συνάδελφοι εργαζόμενοι οι οποίοι ρωτάνε για αυτό το ζήτημα, είναι ουσιαστικά ότι ξεπαγώνει η διαδικασία καταμέτρησης της προϋπηρεσίας. Καταρχήν, όλος ο χρόνος προϋπηρεσίας, πραγματικός χρόνος προϋπηρεσίας από το 2012 μέχρι και το 2023, λοιπόν, αυτός ο χρόνος δεν προσμετρά, μένει ας πούμε απ' έξω. Λοιπόν, από σήμερα ξεκινάει να προσμετράει ο χρόνος εργασίας η υπηρεσία, λοιπόν, μέχρι και με ορίζοντα μέχρι και το 2026, αρχές του 2027, που σημαίνει στην καλύτερη των περιπτώσεων οι εργαζόμενοι, λοιπόν, να στοιχειοθετήσουν μία τριετία. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, όπως έχει ήδη δηλώσει η κυβέρνηση, το ζήτημα θα επανεξεταστεί, είναι υπό αμφισβήτηση. Δεν υπάρχει σήμερα κάποια αύξηση, εδώ και τώρα, παρά τα όσα λέει η κυβέρνηση. Όσοι είναι να πάρουν αύξηση λόγω προϋπηρεσίας, το παίρνουν ήδη. Δηλαδή όλοι οι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν στοιχειοθετήσει δικαίωμα πριν το 2012 και πληρώνονται με λιγότερο το μισθό, αυτό δεν αφορά, λοιπόν, δεν είναι αποτελεί ορόσημο συγκεκριμένη ημερομηνία, το δικαιούνται να πούμε και πριν. Άρα λοιπόν δεν διαφοροποιεί και κάτι ουσιαστικό, ας πούμε, πραγματικά στην τσέπη με τον εργαζόμενο αυτό που λέει, ας πούμε, η κυβέρνηση. Χώρια που και ακόμη και έτσι να συνέβαινε,
Το λέω αυτό γιατί αυτό προαπαιτεί να υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις και προϋποθέτει να υπάρχουν άλλο είδος συλλογικές ρυθμίσεις. Που στους περισσότερους κλάδους αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Άρα λοιπόν, πρώτον, και 10% πώς το λένε αύξηση να παίρνανε με μια τριετία, που σημαίνει ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις τεράστιες απώλειες εισοδήματος που έχουν και από την πτώση του μέσου μισθού όλα αυτά τα χρόνια, αλλά και από το κύμα ακρίβειας με το οποίο βιώνουμε επίσης τα τελευταία χρόνια. Άρα λοιπόν, εμείς απευθυνόμενες όλους τους εργαζόμενους τους λέμε να μην χάνουν χρόνο περιμένοντας να δουν από τέτοιου είδους, να μην έχουν προσδοκίες από τέτοιου είδους εξελίξεις και αντί να περιμένουν τα όποια ψίχουλα δίνει η κυβέρνηση, εδώ και τώρα να δυναμώσουν τον αγώνα τους, να οργανωθούν οι ίδιοι, λοιπόν να συσπηρωθούν στα σωματεία τους και να διεκδικήσουν αυτό που πραγματικά δικαιούνται, σύγχρονα δικαιώματα, που σημαίνει συλλογικές συμβάσεις εργασίας που να τους εξασφαλίζουν μισθούς με τους οποίους μπορούν να ζήσουν. Μισθούς και δικαιώματα. Αυτή είναι η λύση, σε αυτό τους προτρέπουμε και με αυτό τους ευχόμαστε ξανά καλή χρονιά. Με υγεία, δύναμη και μαχητικότητα και αγωνιστική διεκδίκηση. Να σημειωθεί ότι από σήμερα, πέρα από το ξεπάγωμα των τετριετιών, επεκτάθηκε και η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε μικρότερες επιχειρήσεις. Προβλέψεις για δραματική αύξηση κρουσμάτων κορονοϊού κατά περίπου 20% κάνουν λόγο ειδικοί και γιατροί λόγω της νέας παραλλαγής, αλλά και του συνωστισμού που παρατηρήθηκε λόγω των εορτών. Για την έξαρση του κορονοϊού, υγιεινής και επιδημιολογίας του της Εθνικής Επιτροπής Δημόσιας Υγείας. Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Γκίκας Μαγιορκίνης ανέφερε πως θα υπάρξει αύξηση κατά 20% λόγω της παραλλαγής JN.2. Κάποιοι τον περνάνε ελαφρά τον κορονοϊό, επισημαίνει μεταξύ των άλλων, αλλά σίγουρα ένας σημαντικός αριθμός είναι πιθανό να το περάσουν με μια πιο βαριά εικόνα, όπως λέει, όπως με πυρετό, με μια κακουχία. Σχετικά με την κατάσταση στα νοσοκομεία, τόνισε πως δεν θα την έλεγα δραματική. Υπάρχει μια σημαντική πίεση, δηλαδή πάνω από τους 1.500 ασθενείς που είναι στο νοσοκομείο, είτε σε απλή κλίνη, είτε σε θάλαμο αρνητικής πίεσης, είτε σε μονάδα εντατικής θεραπείας, είπε χαρακτηριστικά. Για το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού, τόνισε ότι η Επιτροπή Εμβολιασμών έχει πει και μιλάμε τώρα για την επικαιροποιημένη δόση, δηλαδή τη φετινή δόση η οποία αφορά τους άνω των 60 και τους ευάλωτους. Σύμφωνα με τους καθηγητές, πάντως, η πραγματικότητα δείχνει ότι τον τελευταίο μήνα υπήρξε μια πολύ μεγάλη αύξηση στο γενικό φορτίο στα λύματα τόσο του κορονοϊού, όσο και άλλων αναπνευστικών ιών όπως η γρήπη τύπου Α και του συγκητιακού ιού. Μιλώντας σε δημοσιογράφους για τα αποτελέσματα των αναλύσεων από τα λύματα της περιφέρειας Αττικής, καθηγητές τονίζουν ότι οι αναλύσεις στα λύματα δεν είναι ποτέ ψέματα, γιατί είναι πραγματικές μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο. Το συντονιστικό πάντως όργανο των φορέων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αντιδρά για τη μη διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορονοϊού σε ιδιωτικές δομές. Σε εγρήγορση για ακόμη μια χρονιά ήταν οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ που κλήθηκαν να συνδράμουν σε πολλά περιστατικά στη διάρκεια της νύχτας μετά την αλλαγή του χρόνου. Σε επιφυλακή για ακόμη μια χρονιά ήταν οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ που τόσο πριν όσο και μετά την αλλαγή του χρόνου ήταν σε εγρήγορση για τη διαχείριση των κλήσεων και των περιστατικών που έφταναν στο τηλεφωνικό κέντρο. Η πρώτη κλήση που δέχθηκε το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ για το νέο έτος ήταν λίγο μετά τα μεσάνυχτα για ένα λιποθυμικό επεισόδιο από το Κέντρο Υγείας Φαρσάλων. Το πρώτο περιστατικό το οποίο δεχθήκαμε μετά την αλλαγή του χρόνου ήταν λιποθυμικό. Περίπου στις 12:40 ακολούθησαν άλλα 3-4 περιστατικά σε αυτό το πλαίσιο και υπήρχαν και άλλα περιστατικά τα οποία είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της νυχτερινής βάρδιας, τα οποία ήταν λιποθυμικά, διαθυσίες, δύσπνοιες. Όπως σημειώνει ο κύριος Γούλας, περιστατικά διαθεσίας και λιποθυμικά επεισόδια υπήρξαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, ενώ δεν έλειψαν και τα περιστατικά μέθης σε νεαρές ηλικίες. Τις πρώτες πρωινές ώρες είχαμε και αρκετές μέθες. Οι ηλικίες, τα άτομα τα οποία παίρνανε η μέθη ήταν από 16, 17 έως και 20 22 ετών και κυμαινόταν από τις, όπως είπαμε, 4-4.30 μέχρι και 8 η ώρα το πρωί. Αυτά ήταν τα περιστατικά που είχαμε την πρώτη βάρδια του έτους
για το 2024. Παρά τη δύσκολη βάρδια, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θεσσαλίας έκοψε τη Δευτέρα το πρωί την πρωτοχρονιάτικη πίτα, ευχόμενος σε όλους καλή χρονιά. Θετικός είναι ο απολογισμός των επαγγελματιών του τουρισμού για την κίνηση που παρατηρήθηκε στη Μαγνησία στις ημέρες των γιορτών. Με τα ξενοδοχεία αλλά και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια να πλημμυρίζουν από κόσμο. Θετικός καταγράφεται ο απολογισμός για την τουριστική κίνηση στη Μαγνησία Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά. Ο αντιπρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τοποθετούμενος στις τηλεοπτικές κάμερες, επισήμανε χαρακτηριστικά. Καλή χρονιά, ευτυχισμένο το 2024 να είναι μια καλή χρονιά για τον τόπο μας. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Για άλλη μια φορά η περιοχή μας, το Πύλιο, παρόλο που έχει τραβήξει πολλά τον τελευταίο χρονικό διάστημα, πήγαμε αρκετά καλά. Είχαμε αυξημένες μετά τα Χριστούγεννα, αυξημένες κρατήσεις για την πρωτοχρονιά. Η πληρότητα ήταν σε υψηλά επίπεδα, τουλάχιστον στις περιοχές οι οποίες είναι στο δυτικό Πύλιο, δηλαδή στην Βόλο, σε ευρύτερη περιοχή του Βόλου, Χάνια, Κεντρικό Πύλιο, πληρότητες οι οποίες ξεπέρασαν το 75-80%, ενώ τα υψηλής κατηγορίας ξενοδοχεία μας δώσαν αυξημένες πληρότητες. Ήδη έχουν ξεκινήσει και οι κρατήσεις για το τριήμερο, διήμερο, τριήμερο των Θεοφανίων και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε και για αυτό το χρονικό διάστημα αυξημένες πληρότητες. Το ζητούμενο πάντως, όπως τονίζουν οι εκπρόσωποι του τουρισμού, είναι η πολιτεία να ενισχύσει τα προβλήματα και στην πληγωμένη Μαγνησία να δώσει άμεσα λύσεις όπως και σε άλλες περιοχές που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου. Θέλουμε την πολιτεία συμπαραστάτη, ήταν η επιπλέον επισήμανση από πλευράς των επαγγελματιών του τουρισμού. Τσουχτερά πρόστιμα τα οποία ανέρχονται συνολικά στις 225.000 ευρώ επέβαλε η επιθεώρηση εργασίας Μαγνησίας το 2023 για μη τήρηση των μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας. Ο γραμματέας του Εργατικού Κέντρου του Βόλου τοποθετήθηκε στην τηλεοπτική κάμερα του Άστρα για τα εργατικά ατυχήματα που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα στην πόλη. Επισήμανε ότι χρειάζονται περισσότερα μέτρα στους χώρους δουλειάς και σε κάθε περίπτωση η πολιτεία να αναλάβει περισσότερη δράση ώστε να προστατεύονται οι εργαζόμενοι. Σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουν γίνει αυτή τη στιγμή και έχει ενημερωθεί ο κόσμος και με τις μετρήσεις που γίνονται καθημερινά με το κλείσιμο της χρονιάς, βλέπουμε ότι τα εργατικά ατυχήματα έχουν πραγματικά παρουσιάσει άνοδο. Είναι ένα κομμάτι το οποίο μας απασχολεί από τα μέσα περίπου του εξαμήνου του προηγουμένου έτους και στο οποίο βλέπουμε ότι πραγματικά συνάδελφοί μας λόγω των επιχειρήσεων δεν τηρούν τα μέτρα ασφαλείας. Το έχουμε τονίσει πάρα πολλές φορές και είναι καθήκον όλων των εργαζομένων και υποχρέωσή τους ταυτόχρονα το πρωί να φεύγουν υγιείς από το σπίτι τους και να γυρίζουν το μεσημέρι ξανά πάλι στις υποχρεώσεις της οικογένειάς τους και στα σπιτικά τους. Θέλουμε να βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή όλοι οι συνάδελφοι θα τηρούν τα μέτρα ασφαλείας και οι υποχρεώσεις όλων των επιχειρήσεων είναι πραγματικά να δίνουν τα μέτρα τα οποία πρέπει να έχει κάθε εργαζόμενο στο χώρο εργασίας που βρίσκεται. Αυτή τη στιγμή τα στοιχεία αποδεικνύουν ότι πραγματικά σε ορισμένα κομμάτια δεν τηρούνται τα μέτρα ασφαλείας, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει και το κομμάτι το οποίο ευθυνόμαστε και εμείς οι ίδιοι ότι δείχνουμε υπερβολική σιγουριά σε πολλά πράγματα. Όχι, ποτέ δεν πρέπει να εφησυχαζόμαστε, πρέπει να τηρούμε τα μέτρα ασφαλείας, γιατί η υποχρέωσή μας είναι να γυρίζουμε όταν τελειώνουμε την εργασία μας υγιείς στα σπιτικά μας. Τα τελευταία χρόνια πάντως σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφονται αρκετά εργατικά ατυχήματα. Με τα εργατικά κέντρα κατά τόπους να επισημαίνουν ότι η λήψη μέτρων, ειδικότερα στους χώρους δουλειάς, πρέπει να είναι η προτεραιότητα από πλευράς των εργοδοτών. Πλήθος Λαρισαίων έδωσε την Κυριακή το βράδυ το παρόν στην εκδήλωση για την αλλαγή του χρόνου στην πλατεία Φρουρίου, με την Ελένη Τσαλιγοπούλου επίτιμη καλεσμένη. Με κέφι, πυροτεχνήματα, πολλές ευχές και μουσική απεχαιρέτησαν οι Λαρισαίοι το 2023 και υποδέχθηκαν την καινούργια χρονιά. Ο νέος και απερχόμενος δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος και Απόστολος Καλογιάννης έκαναν μαζί την αντίστοφη μέτρηση στην πλατεία Λαμπρούλη, στο λόφο του Φρουρίου, εκεί όπου είχε στηθεί μια μεγάλη γιορτή από τη Δημοτική Αρχή. Ενώ η Ελένη Τσαλιγοπούλου ξεσήκωσε την πόλη με τη μοναδική φωνή και το κέφι της. Αγαπητοί συνδημότες, η χρονιά που φεύγει πλήγωσε τη Λάρισα. Η πληγωμένη υποδέχεται το νέο έτος. Η σκέψη μας είναι στους ανθρώπους που έζησαν τις καταστροφές, έχασαν τις περιουσίες τους και
Χρέος μας είναι να υπολώσουμε τις πληγές και να κάνουμε μια πόλη ανθεκτική, ασφαλή, σίγουρη. Θέλω λοιπόν να είμαστε όλοι γεροί και του χρόνου να είμαστε όλοι καλά, πάλι, με περισσότερα χαμόγελα, με περισσότερη αισιοδοξία, με περισσότερη ελπίδα. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους πολίτες καλή χρονιά, με πίστη, με δημιουργικότητα, με μεγαλύτερη αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Να είστε όλοι καλά. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην πλατεία Λαμπρούλη για να ανταλλάξει ευχές και χαμόγελα και να υποδεχθεί το 2024. Τα καθιερωμένα πυροτεχνήματα φώτισαν για ακόμη μια χρονιά τον ουρανό της πόλης, γεμίζοντας με λάμψη και χαρά τα πρόσωπα μικρών και μεγάλων παρά την πυκνή ομίχλη, ενώ τα φωτισμένα φαναράκια μετέφεραν στον αέρα χιλιάδες ευχές για το νέο έτος. Την καθιερωμένη βουτιά την πρώτη του χρόνου αλλά και την πρωτοχρονιάτικη πίτα έκοψε ο Σύλλογος Χειμερινών Κολυμβητών Ιάσων χθες το πρωί στην παραλία στις πλάκες του Ανάβρου. Τηρώντας την συνήθεια που ξεκίνησε πριν από πάρα πολλές δεκαετίες και συνεχίζεται κάθε χρόνο, τα μέλη του Συλλόγου των Χειμερινών Κολυμβητών Βόλου Ιάσων στις Πλάκες συμμετείχαν στην πρωτοχρονιάτικη γιορτή για την κοπή της Βασιλόπιτας. Πάρα πολλοί κολυμβητές, καθώς και μέλη των οικογένειών τους και φίλοι, δίνουν πάντα το παρόν εκεί. Για φέτος, την πρώτη μέρα του 2024, με καλό καιρό, η ζέστη και ο ήλιος συνόδευσαν την εκδήλωση. Ανταλλάχθησαν ευχές και οι κολυμβητές έψαλαν παράλληλα τα κάλαντα και βούτυξαν στη συνέχεια στη θάλασσα. Τέσσερις πάντως ήταν η τυχερή της κλήρωσης που έγινε και κέρδισαν δώρα. Από την Κεσαρία, Σύσσαρκο, Σύσσαρκο της Αχιλία. Στο καπό περιπουλικού οχήματος έκοψαν ανήμερα της πρωτοχρονιάς την πίτα τους οι αστυνομικοί της Λάρισας. Ευχόμενοι να είναι μια χρονιά καλύτερη από την προηγούμενη. Ευχές για ένα καλύτερο 2024 από ό,τι ήταν το περασμένο έτος, αντάλλαξαν οι Λαρισαίοι αστυνομικοί έξω από το αστυνομικό μέγαρο χθες τα ξημερώματα με την ανατολή του καινούργιου χρόνου. Μάλιστα, όπως συνηθίζουν τα τελευταία έτη, έκοψαν διαχειρός του Προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λάρισας, Θανάση Νταβούρα, την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους πάνω στο καπό περιπολικού. Θέλω να είμαστε υγιείς, θέλω να σκέφτεστε το πρώτο που θα σκέφτεστε όταν θα μπαίνετε στο αυτοκίνητο για υπηρεσία, είναι να γυρνάτε το σπίτι σας. Αυτό είναι το βασικότερο. Όλα τα άλλα υπάρχει τεχνολογία και τεχνολογία να σας βοηθήσουν και να μας βοηθήσουν να τα καταφέρουν. Να γλιτώσουμε την κακιά στιγμή, τα 3 δευτερόλεπτα, τα 5. Αν έχουμε στόχο να γυρνάμε στα σπίτια μας καλά, θα είμαστε όλοι του χρόνου πάλι εδώ. Έχουμε το 24 να μην έχει καμία σχέση με το 23, με τα δεινά που μας βρήκε. Να είμαστε όλοι καλά και να χαιρόμαστε τα παιδιά μας, τις οικογένειές μας και ό,τι αγαπάμε. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, οι αστυνομικοί της Λάρισας έκαναν μία μικρή παύση στη βάρδιά τους και έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα, ευχόμενοι σε όλους καλή χρονιά. Με επιτυχία για πλήθος κόσμου να δίνει το παρόν, πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το απόγευμα στην παραλία του Βόλου. Το 6ο Βόλο Σανταράν με τους κεντρικούς δρόμους της πόλης να γεμίζουν με Άγιους Βασίλειδες. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Santa Run στην πόλη του Βόλου το Σάββατο, την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Η Διεύθυνση Αθλητισμού του ΔΟΕΠΑΠ ΔΙΠΕΘΕ με την υποστήριξη του Κεντάβρου Βόλου, της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων και Αθλητικών Συλλόγων της πόλης, διοργάνωσαν τη φιλανθρωπική δρομική εκδήλωση. Επιλέχθηκε μια γιορτινή όμορφη απλή διαδρομή και συμμετείχαν πολίτες κάθε ηλικίας, ακόμη και βαδίζοντας.
Παράλληλα, υπήρχε κουμπαρά στην εκκίνηση και στον τερματισμό και οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα οικονομικής ενίσχυσης σε βαγόν ιδρυμάτων. Ακόμα ένα σανταράν, το έκτο σανταράν του Βόλου φέτος. Εδώ στην παραλία του Βόλου μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμος, μικροί, μεγάλοι, άντρες, γυναίκες, έτοιμοι να τρέξουμε, να περπατήσουμε, να χαρούμε τη διαδρομή από εδώ μέχρι τον Άγιο Κωνσταντίνο και γύρισμα από Δημητριάδος μέχρι τον Άγιο Νικόλαο, όπου θα γίνει και ο τερματισμός. Ο σκοπός είναι πάλι καλός σκοπός για να ωφεληθούν κάποια ιδρύματα της πόλης μας με τα χρήματα που θα μαζευτούν. Και φυσικά όλος ο κόσμος να χαρεί τη διαδρομή, να χαρεί το γεγονός, να χαρεί την τελευταία, προτελευταία μέρα του χρόνου και να πάμε στην επόμενη χρονιά όμορφα, με υγεία και με ελπίδα για κάτι καλύτερο. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, που θα πάνε όλα καλά και ο κόσμος θα φύγει ευχαριστημένος από εδώ για ακόμη μια φορά. Ευχαριστούμε όλους τους Μαγνησιώτες και όχι μόνο που συμμετέχουν στο Σανταράν. Είναι μια εκδήλωση χριστουγεννιάτικη, έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα όπως και όλες οι άλλες εκδηλώσεις του Δήμου. Διοργανώνεται από το Δήμο Βόλο, από το ΔΟΕΠΑΠ, από τους δύο Βόλου κέντρους και από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων και μας βοηθάει η Δημοτική Αστυνομία, η Τροχέα και άλλοι φορείς. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο καλή χρονιά με υγεία και του χρόνου να είμαστε πάλι εδώ για να χαρούμε και να απολαύσουμε την όμορφη πόλη μας στο Βόλο. Με λαμπρότητα τελέστηκε η ιερή δεξολογία προς τιμή του Μέγα Βασιλείου, προεξερχόντος του Μητροπολίτη Δημητριάδος και Αλμυρίου κυρίου Ιγνατίου. Στη ζωή αυτών, παράσκονται αυτίστε και παντή το κόσμο το αρχόμενο έτος των Κύριων και Ελληνικών, πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου, την Αγίας Πατρός Σιμών Βασιλείου του Μεγάλου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Να ζείτε. Πρωτοχρονιάτικης βασιλόπιτας της συνορίας του Αγίου Βασιλείου, παρουσία των κληρικών της συνορίας και πλήθους πιστών. Πλήθος κόσμου έδωσε το παρόν πάντως για την πρωτοχρονιά και στους ιερούς ναούς της Μαγνησίας. Η υποδοχή του νέου χρόνου τα θερμή και στον νομό Μαγνησίας αλλά και στην πόλη του Βόλου, με τις καλύτερες ευχές να δίνονται από τον κόσμο για το νέο έτος να είναι ένα έτος γεμάτο υγεία και δύναμη για όλους. Τις πρωτοχρονιάτικες ευχές έδωσε με μήνυμά του πάντως και ο σεβασμένος Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρίου κ. Ιγνάτιος. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Καλή και ευλογημένη χρονιά. Το 2024 είναι πραγματικότητα. Αλλά η αρχή μιας νέας χρονιάς είναι πάντοτε μία πρόσκληση και μία πρόκληση. Μία πρόσκληση για να ξεκινήσουμε με ελπίδα αυτή τη χρονιά για ό,τι καλύτερο. Μία πρόκληση για να αναλογιστούμε τη χρονιά που πέρασε. Και βέβαια, μέσα στην Εκκλησία μαθητεύουμε σε ένα πράγμα. Ότι το δώρο του Θεού είναι το εδώ και τώρα, αυτή η στιγμή. Το παρελθόν έφυγε ανεπιστρεπτή και μόνο αξιολογώντας το μπορούμε να ωφεληθούμε και να βελτιώσουμε τον εαυτό μας και τα πράγματα. Το μέλλον κανείς δεν μας έχει υποσχεθεί σίγουρα ότι μας ανήκει. Το δώρο είναι αυτή η στιγμή. Και όταν αυτή η στιγμή γίνεται στιγμή αγάπης και προσφοράς, όταν αυτή η στιγμή είναι αυτή που μπορεί να μας ενώσει με το Θεό και τους ανθρώπους, αυτό είναι το δώρο της Εκκλησίας. Είναι το δώρο που έφερε ο Χριστός, που έγινε άνθρωπος ένας από μας. Είναι το δώρο που μας χαρίζει με τη βάπτισή του σε λίγες μέρες, όταν μας καλεί να ανακαινιστούμε κάθε φορά, ψυχήτη και σώματι. Είναι η Εκκλησία σήμερα και πάλι μια μάνα που μας καλεί να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες της χρονιάς που πέρασε και να έρθουμε με ελπίδα στην καινούρια, ξέροντας ότι μπορούμε. Μπορούμε με την ενότητα, μπορούμε με το πνεύμα θυσίας, μπορούμε με το να βελτιώνουμε πρώτα τον εαυτό μας και να ζούμε όπως ο Χριστός θα ήθελε και τότε και η κοινωνία μας θα είναι καλύτερη και η βία μπορεί να εκλείψει και οι πόλεμοι ευχόμαστε να σταματήσουν. Σίγουρα όμως από μας εξαρτάται να κρατάμε μέσα μας την ειρήνη, να προσφέρουμε ειρήνη και αγάπη στους άλλους και να καλέσουμε τον Θεό να μας δώσει την πολυπόθητη ειρήνη και σε ολόκληρο τον κόσμο. Εύχομαι από την καρδιά μου σε όλους η καινούργια χρονιά να είναι με όσο λιγότερα προβλήματα γίνεται. Περάσαμε αρκετά, μάθαμε πολλά, σφυριλατήσαμε την ενότητά μας για άλλη μια φορά. Ας ξεκινήσουμε με αισιοδοξία, με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού, με τη Μάνα Εκκλησία, με την ενότητά μας, μπορούμε το 2024 να είναι μια ευλογημένη χρονιά. Το εύχομαι από την καρδιά μου
για όλους. Για εσάς, τις οικογένειές σας, για ολόκληρη την κοινωνία μας. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά και ευλογημένη. Εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Άστρα. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.